ανεστάλλει λειτουργία στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Βουτών, καθώς από σήμερα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα 14 ημερών οι εκπαιδευτικοί μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε δασκάλα, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, μια ανάσα πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι. Εμάς ο στόχος μας ήταν να γίνει το τεστ, να μπουν καθαρά μέσα εκπαιδευτικοί. Δεν ήταν ο στόχος μας να κλείσει το σχολείο για τόσες μέρες. Υπάρχει καθυστέρηση το θέμα, ναι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε το καλύτερο. Σίγουρα με καθυστέρηση. Την πρώτη μέρα στον αγιασμό τα παιδιά δεν μπήκαν μέσα στο σχολείο. Είχε γίνει ήδη απολύμανση από τις 8 η ώρα. Παρέμειναν στην αυλή. Δυστυχώς η χθεσινή μέρα έγινε κανονικά μάθημα μέχρι τις 12.30. Αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου Γονέων, συνολικά 28 άτομα, εκπαιδευτικοί και λοιπόν προσωπικό, μπαίνουν από σήμερα σε προληπτική καραντίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες μέρες οι ειδικοί έκριναν ότι δεν απαιτείται να τεθούν σε προληπτική καραντίνα οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν σε επαφή με τη δασκάλα, καθώς φορούσαν μάσκα, με τα νέα δεδομένα να προκαλούν ανησυχία και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Απλά ανησύχησαν το ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν μαζί με τα παιδιά χωρίς να κάνουν κάποια εξέταση. Μιλάμε για 480 παιδάκια. Πάντως, το αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών για την κάλυψη του κόστους για το τεστ COVID για το προσωπικό του σχολείου από τον Δήμο Ηρακλείου έπεσε στο κενό. Την ώρα, μάλιστα, που ο Δήμος Μαλεβιζίου αντιμετωπίζει με διαφορετική ματιά το όλο θέμα, καθώς θα καλύψει το κόστος για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ μοριακού ελέγχου στους εκπαιδευτικούς σε νηπιαγωγείο, όπου υπήρξε αντίστοιχο περιστατικό. Ο κύριος Δήμαρχος κατανόησε το πρόβλημά μας, αλλά θεσμικά δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν θα έλεγα ότι μας ικανοποίησε, γιατί ζητήσαμε εκτός πρωτοκόλλου την οικονομική συνδρομή του Δήμου. Θα αναζητήσουμε και άλλες λύσεις. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξεκίνησαν καταλήψεις για τη μη χρήση μάσκα στα σχολεία, όπως συνέβη το πρωί στο 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Το πρόβλημά μας είναι να βρούμε μια ενδιάμεση λύση στις τάξεις, για να μην τις φοράμε 7 ώρες στο 7 ώρο. Και ειδικά στα εργαστήρια που κάνουμε συνεχόμενα 2 ώρα. Να μπαίνουν κανονικά, απλά άμα κάποιο παιδί ζορίζεται, να έχει το ελεύθερο να βγει 5-10 λεπτά να πάρει μια ανάσα.